το αφημί και δεν έχει πάρει ο κόσμος τη σύνταξή του. Μοιράζονται πάλι νούμερα, όπως μου είπε εδώ εργαζόμενος του ΙΚΑ, θα λειτουργήσει το υποκατάστημα μέχρι και τις 5 το απόγευμα πάλι και σήμερα. Θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το πολύ μέχρι 500 άτομα. Οι αρμόδιοι του ΙΚΑ μας είπαν την Παρασκευή, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και σήμερα, ότι όσοι μπορέσουν να δώσουν το ΑΦΜΗ και το ΑΜΚΑ θα πάρουν τα λεφτά επί τόπου. Θα πάρουν ένταλμα πληρωμής και θα πάρουν τη σύνταξη. Αυτό ακριβώς. Όσοι το δώσουν σήμερα και κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις, θα πάρουν. Μόλις να ρωτήσει εκεί, Μαρία, τους φίλους μας, τι έχει συμβεί, γιατί έγινε το μπέρδεμα, είχαν δώσει ΑΦΜΗ και ΑΜΚΑ και ήταν λάθος. Τι έχει συμβεί με εσάς, έχετε δώσει ΑΦΜΗ και ΙΚΑ? Τα έχω δώσει όλα. Τα έχω δώσει όλα. Και τι έγινε? Τίποτα. Πήγα τον περασμένο χρόνο, το περασμένο μήνα, πήρα λεφτά. Ναι. Τώρα πήγα να πάρω προχθές λεφτά, μου λέει κάτι λείπει, λέει. Τι λείπει, δεν μου πάνε. Μάλιστα. Και δούμε τώρα εδώ τα λεωφορεία με όλα τα χαρτιά μου και να δω τι γίνεται. Δεν σας είπανε τι λείπει, σας είπανε απλώς κάτι λείπει. Η οποία να πει εδώ προχθές και μου λέει δεν έχει την ΑΜΚΑ και το ΑΦΜΗ. Και τη στείλανε εδώ να έρθω. Συγγνώμη, ο κύριος ο προηγούμενος, ο ναι, Μαρία, ναι. Τι σημαίνει κάτι λείπει, δεν του είπαν τι λείπει? Τι σημαίνει κάτι λείπει? Δεν μου είπαν τι λείπει από την τράπεζα, μου λέει κάτι λείπει, λέω τι, και κάνω φωτοκτυπία σε όλα τα χαρτιά μου. Από ποιο ταμείο ήσασταν? Έρχομαι τώρα εδώ να δω τι γίνεται. Από ποιο ταμείο προέρχεστε? Το περασμένο μήνα πήρα λεφτά. Από ποιο ταμείο είστε? Από το ΙΚΑ. Ναι, ήταν από το ΙΚΑ. Πήγα στην τράπεζα να πάρω αυτό και μου λέει κάτι λείπει. Λέω τι λείπει, ρε. Που λέει τράπεζα, δεν ξέρω τι. Και έρχομαι τώρα εδώ, την Παρασκευή είχε 500, δεν μπορούσα να έρθω. Και έρχομαι τώρα από τις 4.30 ώρα 5 για να πάρω νούμερο για να δω τι λείπει. Και από εδώ θα μου δώσουν, λένε, ένα χαρτί, θα πάω στο ΣΚΡΑ, θα μου δώσουν ένα άλλο χαρτί, επιταγή, να πάω στην τράπεζα. Άλλη ταλαιπωρία. Ναι. Αυτό είναι σωστό? Για καθίστε να τα έχουν όλα μέσα στην τράπεζα να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα. Ο διοικητής του ΙΚΑ, ο κύριος Σπυρόπουλος, κάτσε Μαρία εκεί να... Για να ακούσουμε την κυρία. Έλα, ναι, Μαρία. Ναι, ναι. Εσείς... Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια παίρνετε σύνταξη? Από 57. Είναι η πρώτη φορά που δεν πήγε? Πρώτη φορά. Τι χαρτί λείπει σε εσάς, τι λείπει το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜΗ? Τίποτα, είναι. Απλώς λένε μπορεί να πληρωθείτε. Θα πάτε κάτω στη δουλειά να καμίσω την υπόθεση. Και ποιο νούμερο έχετε πάρει εσείς? Το 28. Τι ώρα ήρθατε? 5.30. 5 και 20. Για καθίστε ένα λεπτό. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα. Ο διοικητής του ΙΚΑ, έχουμε και τον πρόεδρο των εργαζομένων. Ο κύριος εδώ με το πράσινο μπλουζάκι που μας είπε, δεν ξέρω αν βλέπει τηλεόραση, μας είπε ότι τον περασμένο μήνα την πήρε τη σύνταξή του. Φυσικά. Και τώρα δεν την πήρε αυτό το μήνα. Το πίσα. Όχι, πιστεύω ότι λείπει. Ακούστε με, κύριε οικονομέα. Ναι. Λείπει είτε ο ΑΜΚΑ του, είτε το ΑΦΜΗ του, είτε τα δυο ή ένα εκ των δυο. Δεν ακούω τίποτα. Ναι, εάν έλειπε τον περασμένο μήνα, θα την έπαιρνε τη σύνταξη? Θα την έπαιρνε. Τον περασμένο μήνα είχε, πήρε κανονικά. Προσέξτε. Ναι, την πήρε τον περασμένο μήνα δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα, όχι. Ναι, είχαν πει ότι θα κοπούν οι συντάξεις τον προηγούμενο μήνα, όμως δεν... Όχι τον προηγούμενο. Τον προ-προηγούμενο μήνα. Το λέμε εδώ και 6 μήνες αυτό. Ναι. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΙΚΑ, μόνο στην Καλυθέα. Όχι, γίνεται σε όλα τα ταμεία. Ναι. Όχι. Και βεβαίως όσοι παραμένουν στην Καλυθέα μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα. Αλλά δεν ξέρω, πάνε στην Καλυθέα. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να πάνε στην Καλυθέα. Μπορεί να πάνε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ. Για να δώσουν το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜΗ. Ναι, μόνο που πριν πάνε. Πρέπει να πάνε στη ΔΟΗ να πάρουν τον ΑΦΜΗ, γιατί φοβάμαι ότι δεν έχουν καθόλου. Ναι. Ή έχουν και δεν το γνωρίζουν. Και θα πάρουν στο υποκατάστημα του ΙΚΑ να δηλώσουν τον ΑΦΜΗ τους. Ναι. Εσείς τώρα όλο αυτό το κάνετε και νομίζω ότι το αναγνωρίζουν όλοι. Το κάνετε για να σταματήσετε τις μαϊμού συντάξεις, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, βεβαίως. Κύριε οικονομέα. Αλλά αυτό όμως δεν είναι επιχείρημα οι υπηρεσίες του ΙΚΑ να ταλαιπωρούν τους συνταξιούχους. Είτε γιατί δεν έχουν προσωπικό, είτε γιατί είναι κακή οργάνωση. Όχι. Κύριε οικονομέα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς πρέπει να τηρούμε τους νόμους ή να μην τηρούμε τους νόμους. 6 μήνες δεν τους τηρούσαμε. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο κόσμος. Γράψαν ορισμένες εφημερίδες ότι είχατε ένα, ότι σας λείπαν 20 εκατομμύρια. Ισχύει αυτό? Τροπής πράγματα. Τροπής πράγματα είναι αυτά. Δολοφονούμε τη χώρα χωρίς λόγο.
Έτσι διάβασα εγώ σας μέσα. Δεν είναι και εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι τους λείπει 20.000 και σου λέει κόψε 100.000. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Η ιστορία αυτή με το ΑΦΜΗ και το ΑΜΚΑ και την καταβολή των συντάξεων με το αν υπάρχουν χρήματα δεν υπάρχουν. Αυτή η διαδικασία έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα. Και να υπάρχει ΑΦΜΗ και να υπάρχει ΑΜΚΑ, ναι, προκειμένου να υπάρχουν σωστά, να καταβάλλονται σωστά στους δικαιούχους οι συντάξεις.